απαντήσει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Παιδίσεων, κ. Σπυρίδων Άδωνης Γεωργιάδης. Κύριε Γεωργιάδη, έχετε 3 λεπτά στη διάθεσή σας. Καλωρίζικος, είναι η πρώτη φορά που συνομιλούμε στη Βουλή. Βεβαίως και είναι υποχρέωσή μου να έρθω να απαντήσω στην ερώτησή σας. Και οφείλω να σας πω ότι αν και ήταν μια δύσκολη εβδομάδα αυτή για μένα σε σχέση με το Κινάλ, αυτό που έχετε κάνει σήμερα είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή που τρεις βουλευτές κάνει για το αναπηγεία ελευσίνωση σε τρεις διαφορετικούς υπουργούς, για να μπορούμε και εμείς να παράσουμε την πλήρη ενημέρωση τη σφαιρική, κοινοβουλευτικά είναι και έξυπνο και ωραίο. Πραγματικά. Άρα πιστεύω ότι θα έχουμε μια οικοδομητική συζήτηση. Καταρχάς, όσα είπατε στην ερώτησή σας είναι σωστά. Και η δική μας πεποίθηση είναι ότι έχει έρθει η ώρα σε μια Ελλάδα που εξέρχεται της κρίσης και λέμε όλοι θέλουμε να γίνει περισσότερο φιλική για τις επενδύσεις και μπορεί να διεκδικήσει ένα καλύτερο ρόλο στον 21ο αιώνα, η ναυπηγική βιομηχανία, η οποία είχε πέσει για διάφορους λόγους σε τεράστια παρακμή, να επανακάμψει. Άρα, σας λέω πρωτόλια, επειδή παρακολούσαμε προσοχή και την προηγούμενη συζήτηση μεταξύ του κυρίου Γκέρογλου και του κυρίου Παναγιωτόπουλου, στην οποία ο κ. Γκέρογλου είπε ότι πρέπει το Υπουργείο Ανάπτυξη να βρει λύση. Δέχομαι, είναι σωστό αυτό που είπε. Σας λέω ότι εργαζόμαστε πάρα πολύ για να βρούμε λύση. Πάνω σε ποια γραμμή, πάνω στο μοντέλο που είχε χρησιμοποιήσει και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και που τελικά ολοκληρώθηκε επί της δικής μας διακυβερνήσεως, έγινε η εξυγίανση, χρησιμοποιώ τη σωστή λέξη, των ναυπηγείων Σύρου. Να πω ορισμένα πράγματα για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε στην Ελευσίνα. Αφού έχουμε συμφωνήσει ότι και εμείς εργαζόμαστε για να διατηρηθεί σε λειτουργία το ναυπηγείο, για να διατηρηθούν οι θέσεις ναυπηγείας και οι θέσεις εργασίας και για να ανθίσει το ναυπηγείο. Είμαστε στην ίδια βάρκα, από την ίδια πλευρά. Πάμε όμως να ξέρουμε γιατί μιλάμε, ποια είναι η κατάσταση που μιλάμε σήμερα. Το ναυπηγείο Ελευσίνος μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες, γιατί αυτά αλλάζουν τα νούμερα, τελευταία ενημέρωση που είχα, είχε συνολικές υποχρεώσεις 261 εκατομμύρια ευρώ. 261 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτά τα 261 εκατομμύρια δεν συμπεριλαμβάνονται οι απαιτήσεις του πολεμικού ναυτικού, που ενδεχομένως φτάνουν τα 100 εκατομμύρια. Λέω ενδεχομένως δεν έχουν οριστεί επακριβώς. Άρα θα μπορούσαμε να μιλάμε δυνητικά για ένα χρέος από 300 μέχρι 350 εκατομμύρια στο σύνολο. Άρα είναι μια επιχείρηση βαριά προβληματική. Σήμερα τα ναυπηγεία μπορούν και λειτουργούν εν μέρη, γιατί το πολεμικό ναυτικό πληρώνει το 70% της μισθοδοσίας των εργαζομένων για να παραλάβει τις δύο τορπιλακά τους, για τις οποίες μίλαγε πριν ο κ. Παναγιωτόπουλος στον κύριο Γκέρογλου, οι οποίες έπρεπε να έχουν παραδοθεί εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν έχουν παραδοθεί ακόμα και δεν είναι και έτοιμες. Να σας πω για να ξέρετε ότι η μία τορπιλάκατος έχει ποσοστό ολοκληρώσεως 91,8% και η δεύτερη 75,2%. Τι σημαίνει αυτό, και κλείνω κύριε Πρόεδρε, έχουμε μία επιχείρηση, ένα ναυπηγείο που συμφωνούμε θέλουμε να διατηρηθεί, προσέξτε, και να μην μπει σε καθεστώς εκαθάρισης, αλλά να γίνει η εξυγίανση εν λειτουργία. Να μην κλείσει δηλαδή, να μην χαθούν οι θέσεις εργασίας. Που έχει όμως αυτά τα χρέη που σας είπα, που έχει υποχρεώσει στο πολεμικό ναυτικό, αλλά που έχει και πλεονεκτήματα. Ποια πλεονεκτήματα? Μια καταπληκτική θέση εργαζομένων που ξέρουν καλά τη δουλειά τους και ένα ισχυρό συμβόλαιο με το πολεμικό ναυτικό. Για το σχέδιο μας περαιτέρω και την εμπλοκή της εταιρείας Onex, γιατί σας είπα ότι έχουμε σκοπό να αξιοποιήσουμε την εμπειρία από τη Σύρο και το τι έγινε εκεί για τα ναυπηγεία Ελευσίνος, θα σας μιλήσω στη δευτερολογία μου.